Θα παράγουν έργο, γιατί αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας περισσότερο από ποτέ χρειάζεται ανθρώπους που δουλεύουν και ανθρώπους που μπορούν να δώσουν σε όλους εμάς την αίσθηση ότι μπορούμε να βασιστούμε πάνω τους για το μέλλον μας. Για το μέλλον μας που πρέπει να είναι πολύ καλύτερο. Και το μέλλον αυτό μπορεί να είναι καλύτερο μόνο εάν δώσουμε την ψήφο μας και τη δύναμή μας στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ περήφανη που είμαι παιδί αυτής της παράταξης. Έχω γεννηθεί μέσα στην παράταξη, έχω μεγαλώσει μέσα στην παράταξη, έχω υπηρετήσει όλους τους προέδρους της παράταξης, αλλά επειδή βρίσκομαι εδώ στον τόπο του, πρέπει να πω ότι είμαι πολύ περήφανη που υπηρέτησα δίπλα στον Κώστα τον Καραμαλή. Αλλά και σήμερα είμαι περήφανη που βρίσκομαι δίπλα σε έναν ανάλογο μισή της παράταξης, τον Αντώνιο Σαμαρά, ο οποίος είναι πάνω στην κοινωνία, να μην δείτε ως τομεάρχη τουριστικής ανάπτυξης του κόμματος. Δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά θέλω να σας ενημερώσω ότι βρίσκομαι εδώ και με την ιδιότητα της τομεάρχης του τουρισμού, γιατί η δουλειά σας στην περιοχή, μια περιοχή η οποία έχει απίστευτα πολλά πλεονεκτήματα που δεν τα έχει αξιοποιήσει, μπορεί να γίνει πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης. Γι' αυτό και κάνουμε ήδη μια πολύ ωραία συνάντηση με εκπροσώπους από όλους τους νομούς. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που λέτε ως ενιαίο σύνολο την Δυτική Μακεδονία, ότι δεν διαφορίζεται από έναν νομό από τον άλλο, ότι θέλετε ό,τι κάνουμε το κάνουμε για το καλό των περιοχών αυτών και πρέπει να σου πω ότι η Νέα Δημοκρατία, ειδικά στον τομέα του τουρισμού, είναι η μοναδική δύναμη, η μοναδική παράταξη η οποία έχει συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς ο τομέας αυτός, ο πρωταρχικός τομέας της ανθρώπινης οικονομίας, θα μπορέσει να αποτελέσει το μέσο για να ξεφύγουμε από αυτή την οικονομική κρίση. Η περιοχή δικιά σας μπορεί να αξιοποιήσει πρώτα απ' όλα την ύπαρξη του ΔΕΗ, τα ορυχεία της ΔΕΗ για εξοπλισμότητά τους, είτε από φοιτητές είτε από μαθητές. Μπορεί να αξιοποιήσει τα μοναστήρια της Εκκλησίας για προσκυνηματικό τουρισμό, να αξιοποιήσει διαμαρτυρικές ιδιαίτερα για διαμαρτυρικό τουρισμό. Μέρες πια πριν από μια πολύ κρίσιμη μάχη, τη μάχη της 17ης Ιουνίου, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι τώρα η μάχη αυτή αποκτά εθνικές διαστάσεις, γιατί πραγματικά παλεύουμε για την Ελλάδα. Από το αποτέλεσμα της 17ης Ιουνίου θα κριθεί ποιο δρόμο θα πάρει η Ελλάδα. Ένα δρόμο που εμείς επιθυμούμε, επιδιώκουμε και εξασφαλίζουμε, δηλαδή το δρόμο της Ευρώπης, το δρόμο που μέσα από ισχυρές συμμαχίες η Ελλάδα θα οδηγηθεί στην ανάκαμψη για να φύγει επιτέλους από αυτή την κρίση, ή θα πάμε σε μια βεβαιότητα, σε μια ασάφεια, γυρίζοντας μια Ελλάδα στη δεκαετία του 50 και του 60. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πολιτικό διακύβευμα αυτών των εκλογών. Εμείς, με τη Νέα Δημοκρατία, παλεύουμε να πείσουμε όλο ένα και περισσότερους συμπολίτες μας για ένα πράγμα. Ότι σε αυτή τη μάχη δεν έχει κανένας το δικαίωμα να αφήσει άλλους να αποφασίσουν για την τύχη τη δική του και των παιδιών του. Και καλούμε όλους τους φίλους, όλους τους συμπατριώτες μας, όλους τους συμπολίτες μας, πριν πάνε στην κάλπη, να σκεφτούν ότι υπάρχει μια υπεύθυνη πρόταση, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, και από την άλλη ότι υπάρχουν πολλοί πειραματισμοί, οι οποίοι το μόνο που μπορούν να εξασφαλίσουν είναι να μας γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω. Με την Κοζάνη με συνδέουν πολλοί δεσμοί και με συνδέει και η βαθιά φιλία και εκτίμηση που έχουμε τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Αλλά ήρθαμε εδώ πέρα να μεταφέρουμε το μήνυμα και το δίλημα των εκλογών. Και το δίλημα των εκλογών δεν είναι απλά ευρώ ή δραχμή. Είναι αν η χώρα μας πραγματικά αξίζει να βαδίσει σε μια πορεία σταθερότητας μέσα στην Ευρώπη, γιατί πιστεύουμε ότι για το καλό των παιδιών μας, για το καλό της κοινωνίας, για το καλό του τόπου, χρειάζεται η ασφάλεια της Ευρώπης, έστω και αν αυτή αλλάζει και πρέπει να αλλάξει, και δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση η Ελλάδα να γίνει το εξυλαστήριο θύμα ενός αδιάφορου για τους υπολείπους τσαμπουκά. Σήμερα τελείωσαν οι μαγκές, τελείωσαν
τα ψεύτικα τα λόγια. Αυτό που χρειάζεται όλοι να καταλάβουμε ότι είναι μια στιγμή ευθύνης. Ευθύνης για μας, για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας. Και απέναντι σε αυτή την ευθύνη θα πρέπει να ανταποκριθούμε όλοι με παρησία, με θάρρος. Και όχι ορμόμενοι από οποιοδήποτε απογοήτευση, στεναχώρια και πάνω απ' όλα τον προβληματισμό τον οποίο ζούμε. Γιατί είναι πολύ μεγάλη απόσταση αυτό που χωρίζει την φτώχεια από την πείνα. Και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αισθανθούμε την πείνα στον τόπο μας. Το μήνυμα της σημερινής εκδήλωσης είναι ένα και σημαντικό. Ότι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να αποφασίσουν με απόλυτη σοβαρότητα και προσοχή. Γιατί το αύριο της χώρας εξαρτάται από την απόφαση που θα πάρουμε στις 17 Ιουνίου. Είναι ένα αύριο το οποίο είναι δύσκολο, έχει δυσκολίες. Είναι ένα αύριο όμως το οποίο έχει προοπτική. Και την προοπτική αυτή μπορεί να τη δώσει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να τη δώσει η Νέα Δημοκρατία γιατί έχει θέση, έχει αρχές, έχει αξίες και έχει υποχρέωση απέναντι στους Έλληνες πολίτες να στηρίξει και να υιοθετήσει όλα αυτά τα οποία έχει προεκλογικά πει. Σήμερα η σχέση των πολιτικών με την πολιτική έχει να κάνει μόνο με δύο σημεία. Με την ειλικρίνεια και πώς μπορεί να πραγματοποιήσει όλα αυτά τα οποία υπόσχεται προεκλογικά. Εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Και να είστε σίγουροι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει. Τη ζωή που έδωσε για τον αγώνα του τόπου και τον αγώνα της πρόοδου. Αυτοί οι κοινοί αγώνες και οι κοινές προσπάθειες σήμερα εδώ μας ενώνουν. Ενωμένες ψυχές και ενωμένες δυνάμεις για να δώσουμε τον αγώνα της αντίστασης και να προοδεύσουμε και να προκόψουμε και να σταματήσουμε την κατηφόρα στην οποία έχει οδηγηθεί η χώρα μας. Με αίσθημα ευθύνης, ο καθένας από όλους εσάς και όλοι εμείς θα προσπαθήσουμε και θα αγωνιστούμε όπως το κάναμε όλα τα χρόνια και όπως αποδείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να βάζουμε μπροστά το εγώ, αλλά το εμείς. Ήταν πολύ σχόλος ο αγώνας, αλλά και σε αυτό το κοινήθηκε την πράσινη Κυριακή που πλέον δεν είναι μόνο υπόθεση για τη Νέα Δημοκρατία που όλοι πιστεύουμε και το πρόγραμμά της, αλλά είναι υπόθεση της Ελλάδας. Και βέβαια τη συνεχή Μακεδονία και τη Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη. Λάθο τη ευκαιρία να πω ότι όλοι εσά χρειαζόμαστε τα κομματικά γραφεία και συνόδε και στι τοπικέ είναι γραφεία του κόμματο. Είναι εκλογικά κέντρα όπου μπορείτε και να συμβουλεύεστε και να ενημερώνεστε αλλά